Έστω τώρα ότι θέλω να προσθέσω προβολές κάποιων σημείων προς τους άξονες. Πηγαίνω στο αντικείμενο που έχω δημιουργήσει, με δεξί κλικ και open ή με διπλό κλικ, ανοίγω και μπαίνω πάλι στο εκεί που ήμουν πριν. Μεγαλώνω την οθόνη όσο χρειάζεται για να βλέπω καλά τι γίνεται. Τώρα λοιπόν χρειάζομαι δύο προβολές. Θέλω να προβάλλω το σημείο ισορροπίας πάνω στους άξονες. Οπότε θα πάρω μία γραμμή, θα την βάλω δεξιά, θα την φτιάξω πρώτα με φορμάτο το shape, θα την κάνω ας πούμε πράσινο χρώμα και διάστηκτη και δύο points πάχος. Ωραία. Έφτιαξα λοιπόν τη μία προβολή. Ας πάω να δουλέψω με αυτήν. Θέλω από το σημείο α, το φτιάχνω τώρα, Ctrl και σύρω κάποιο υπάρχον πλαίσιο κειμένου. Το γράφω, σημείο α. Το φέρνω ακριβώς εκεί που το θέλω. Από το σημείο α λοιπόν θέλω να έρχεται μία προβολή προς τον άξονα των ποσοτήτων. Είτε μετακινώ με τα βελάκια του πληκτρολογίου προς τα αριστερά, είτε παίρνω το ένα σημείο της γραμμής και προσπαθώ να το ακουμπήσω στην τομή των δύο ευθειών. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν πάει ακριβώς στην τομή. Αυτό λύνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να μετακινήσω την μία καμπύλη ή τη ζήτηση της προσφοράς. Ο άλλος τρόπος είναι να πατήσω το Alt. Όταν έχω πατημένο το Alt, η μία πλευρά της γραμμής μου, αυτή την οποία σύρω, πηγαίνει όπου τη θέλω. Πάω λοιπόν, έβαλα την πρώτη πλευρά. Πάω λοιπόν να τοποθετήσω και τη δεύτερη. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει τρόπος χωρίς το Alt πατημένο να γίνει τελείως κάθετη. Αν πατήσω το Alt, τότε απελευθερώνομαι από τον κάναβο και μπορώ να την βάλω τελείως κάθετη. Βάλαμε λοιπόν την μία προβολή. Θέλουμε να γράψουμε και τι είναι. Ctrl, σύρω το ένα υπάρχον πλαίσιο κειμένου, γράφω Q αστεράκι για να δείξω ότι είναι η ποσότητα ισορροπίας. Εδώ τώρα μπορώ είτε να μικρύνω τη γραμματοσειρά, να την κάνω 10, είτε να αυξήσω το μέγεθος του κουτιού αυτού του κειμένου. Ό,τι και να κάνω, μπορώ επίσης να αλλάξω τη στίχηση, να το κάνω στο κέντρο και μπορώ με τα βελάκια ή πάλι με Alt και να σύρω ακριβώς εκεί που το θέλω. Τώρα θέλω να φτιάξω άλλη μία προβολή. Παίρνω λοιπόν την υπάρχουσα που μου αρέσει το χρώμα της και το μέγεθός της. Πατάω Ctrl, τη σύρω λίγο πιο έξω και μετά παίρνω το ένα της σημείο. Το βάζω πάλι κρατώντας το Alt πατημένο, το βάζω εκεί που το θέλω. Και μετά παίρνω το άλλο σημείο, πάλι κρατώντας το Alt πατημένο, το φέρνω ακριβώς στην ευθεία. Προσθέτω και την περιγραφή του σημείου, τη μη ισορροπίας, π αστεράκι και τελειώσαμε. Πατώ αυτό το πλήκτρο εδώ, ώστε να αναδιαμορφωθεί το πλαίσιο της εικόνας και να χωράει τα πάντα, ώστε να φαίνονται όλα και μετά κλείνω. Επέστρεψα λοιπόν στο αρχικό μου σχήμα και θεωρητικά θα πρέπει να έχω τελειώσει. Βλέπω όμως εδώ, και ευτυχώς γιατί είναι ωραίο για να το δείξω, ότι το Q, το πλαίσιο του Q, το οποίο δεν φαίνεται, πέφτει πάνω στον άξονα. Ξανανοίγω το σχήμα μου για να το διορθώσω, επιλέγω τον άξονα, κάνω δεξί κλικ και εκεί που λέει Order, το φέρνω μπροστά. Έχω φέρει δηλαδή ένα αντικείμενο μπροστά από κάποιο άλλο. Άρα το πλαίσιο που δεν φαίνεται σαν χρώμα, αλλά υπάρχει του κειμένου Q αστεράκι, έχει πάει πίσω από τον άξονα, άρα δεν μου ενοχλεί το σχήμα. Κλείνω την εικόνα, επιστρέφω, το πρόβλημα έχει διορθωθεί. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια και πάλι.